Τρία, δύο, ένα. Καλή επιτυχία από εσάς και τον αγώνα σας. Μοναδικές εμπειρίες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όλοι όσοι συμμετείχαν στο 12ο Run Greece Ηράκλειο, τη μεγαλύτερη γιορτή μαζικού αθλητισμού, στην οποία συμμετείχαν αθλητές και πολίτες κάθε ηλικίας, απολαμβάνοντας τη διαδρομή στο παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Ο ανανεωμένος φέτος αγώνας ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αφού οι συμμετοχές έφτασαν περίπου τις 3.500, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις του ΣΕΓΑΣ. Θέλω να συγχαρώ όλους τους συμμετέχοντες, γιατί μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε να κάνουμε καλύτερο αυτό το Run Greece, το ΣΕΓΑΣ, το Δήμο Ηρακλείου, αλλά πάνω απ' όλα τις αθλητές και τις αθλήτριες που δίνουν το παρόν για μια ακόμα χρονιά σε ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός της Κρήτης. Συγχαρητήρια σε όλους. Με ρεκόρ συμμετοχών, και το οποίο είναι ίσως και το πιο επιτυχημένο Run Greece στην Ελλάδα. Πρέπει να το κρατήσουμε ιδιαίτερα. Είναι μια εκδήλωση που αξίζει, που πρέπει να ενισχυθεί και να πλαισιωθεί και με άλλες επίσης, γιατί αυτές οι ευκαιρίες είναι σημαντικές. Είναι μία από τις πόλεις τις οποίες επιλέξαμε φέτος για να ξεκινήσουμε τη νέα μορφή, αν θέλετε, των Run Greece. Και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί από ό,τι με ενημερώσανε η συμμετοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένα γεγονός που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού, του κλασικού αθλητισμού, που αποτελεί και ένα από τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής περιφέρειας Κρήτης. Οφείλουμε επίσης να αναφέρουμε ειδικά μια ειδική μνήμα στους εθελοντές. Το Run Greece είναι μια από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με πολλές συμμετοχές. Είναι μέρα γιορτής για την πόλη μας, μέρα χαράς. Σημασία έχει η συμμετοχή. Καλό αγώνα σε όλους. Νικητής στα 10 χιλιόμετρα αναδείχθηκε ο Γιάννης Παπαλεωνίδας του Τρίτωνα Χαλκίδας με 35-22. Τον ακολούθησε ο Μανώλης Σιφάκης με 37-33, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάννης Λαβρεντάκης με 37-53. Στα 10 χιλιόμετρα γυναικών πρώτη έκοψε το νήμα η Έμιλη Πρωτογεράκη με 42-38, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Ιταλίδα Καρολίνα Σαλάσα με 44-09 και στην τρίτη η Ειρήνη Φουρναράκη με 46-34. Το ευχαριστηθήκαμε. Εντάξει, η επίδοση δεν ήταν και τόσο καλή, αλλά δεν υπήρχε συναγωνισμός. Επομένως, από ένα σημείο και μετά, απλά έτρεξα για να κάνω έτσι μια ωραία κούρσα, να τερματίσω και να το ευχαριστηθώ. Τερματίσαμε υγιείς πάνω απ' όλα και χαίρομαι που το Ηράκλειο συνεχίζει και υποστηρίζει μια διοργάνωση όπως είναι το Run Greece. Ο αγώνας για ακόμα μια φορά ήταν εξαιρετικός. Η διοργάνωση απίστευτη. Ο κόσμος μας αγκάλιασε. Το Ηράκλειο γέμισε χαρά, χαμόγελα. Ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για τους δρομείς. Στα 5 χιλιόμετρα νικητής ήταν ο Πέτρος Κουρουπάκης του Σιτιακού με 17-09, με τον Νίκο Βλάχο να τον ακολουθεί με 17-57, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Κλέιντι Μπεκίρη με 18-03. Στις γυναίκες είχαμε την παρουσία τριών νεαρών αθλητριών. Πρώτη αναδείχθηκε η 14χρονη Αλεξάνδρα Σμυρνάκη του Πήγασου με χρόνο 20-58, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν δύο αθλήτριες από το Λασίθι. Η 14χρονη επίσης Άννα Κενδριανάκη με 21-01 και η 13χρονη Εμμανουέλα Λουρεντάκη με 21-24. Πολύ ωραίος αγώνας, ωραία διοργάνωση, ωραία διαδρομή, ωραία μέρα. Εντάξει, ήθελα να κυνηγήσω ένα ατομικό, δεν μου βγήκε, αλλά πάμε για τα καλύτερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο αγώνας, είχε πολύ κόσμο, ωραία διαδρομή. Πίεσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έκανα ατομικό ρεκόρ, ευχαριστώ όλους όσους με υποστήριξαν. Είναι ότι καλύτερο να τρέχει ο κόσμος, όχι να κάνει επιδόσεις, αλλά να συμμετέχει και να χαίρεται αυτό το οποίο κάνει. Και γι' αυτό και το ΣΕΓΑΣ, από τις πόλεις που κράτησε, ήταν το Ηράκλειο, γιατί πάντα κάνουμε ένα αγώνα από καρδιάς, τον αγώνα της πόλης μας, τον αγώνα της Κρήτης.